Ίσως βρήκε την Ιθάκη του εδώ στην επανομή. Ένα πολύ καλό πρωτάθλημα Αντωνιάδης, ίσως το καλύτερο στην καριέρα του. Μετά την ομάδα του Στήλας, μετά την ομάδα του Εθνικού Σοχού, όπου είχε το σούτ που θα γίνει. Πολύ καλή φάση εδώ από τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, πάνω στην κίνηση το σούτ του Χαραλαμπίδη. Δεν θα βρει στόχο. Εάν πάρει Πετίνου, Ηρακλής Αμμουδιάς 0-0 και Σιδηροχώριο Εφέσης Ελευθερούπολης είναι στο είναι τελικό 0-0, έχει λήξει. Για να δούμε τώρα, Χαραλαμπίδης, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, καθυστερεί λίγο. Έχει δύο αντιπάλους εκεί, πέρασε έξυπνο ο Χαραλαμπίδης, πέρασε ξανά ο Χαραλαμπίδης, πλασάρει ο Χαραλαμπίδης και πάλι το σουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η κότητα που έχει η ομάδα της αναγέννησης μπήκε πολύ δυνατά, όπως σας είπα. Για να δούμε τώρα. Θα γίνει το σουτ. Το σουτ που έγινε εκεί από τον αρχηγό τον Άνω. Την μπάλα. Θα κάνει σέντρα μόνο γίνεται τώρα. Η κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκά. Κεφαλιά από τον Άνω. Αντωνιάδης. Αντωνιάδης. Αντωνιάδης θα κάνει το σουτ τώρα. Αλλά όμως το σουτ άργησε λίγο. Σέντρα ο Μονογενίδης. Αταλασίδης, θα κάνει και το σούτ Αταλασίδης, στα χέρια όμως του Μπούκα, τον Τσομπανίδη. Μπαλασάς. Θα να βγάλει εκεί τον έβγαλε τον μόνος του Πανιτσίδης. Πανιτσίδης μόνος του πλασάρει και κάνει τον γκολ. Πανιτσίδης και 1-0. Ο Νίκος Πανιτσίδης είναι αυτός που θα ανοίξει το σκορ εδώ στην επανομή. Θα γράψει το 1-0. Βρέθηκε εντελώς μόνος του εκτεθειμένος η άμυνα. Της Μαύρης Τιέλας δεν μπορούσε να κάνει κάτι, πλάσαρε ιδανικά πάνω από τον τερματοφύλακα Καραγιαννίδη και θα κάνει μέσα έξτρα πανηγυρισμούς το 1-0 για την αναγέννηση επανομής. Για να δούμε. 1-0 στο 36, στο 37. Λίγα λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο, ιδανικό ξεκίνημα πάει να κάνει η ομάδα της επανομής. Ο πρώτος σκόρ της ομάδος, ο Πανιτσίδης. Και στη σέντρα τώρα ο Ελευθεριάδης για τη Μαύρη Θέλα. Πίσω η μπάλα στον Ελευθεριάδη. Στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης για τον Άνω, μπαίνει εκεί, σφήνα εκεί. Εκεί ο Τσόρμπας βλέπετε πως μπήκε σφήνα στην άμυνα και θα πήγε να πλασάρει με το κεφάλι και ο Μπούκας όμως θα πιάσει την μπάλα. Την μπάλα τώρα όμως στο Μιχαηλίδη μετά την απόκρουση. Γεμίζει ο Μιχαηλίδης, πήρε την κεφαλιά εκεί ο Δούμας, Ελευθεριάδης, Ελευθεριάδης στο σουτ. Πολύ μεγάλη απόκρουση, νέο σουτ και η μπάλα βρήκε το δοκάρι και κόρνερ. Η μπάλα θα αποκρουστεί από τον Μπούκα, θα βρει το δοκάρι και θα καταλήξει κόρνερ αυτό το αριστερό του Μονογενίδη. Αφού πιο μπροστά ο Ελευθεριάδης ήταν αυτός που σούταρε, θα πει όχι όμως ο Μπούκα. Δεν βγήκε η μπάλα. Για να δούμε τώρα. Κάνει κίνηση ο Παπαζαχαρίας. Τον βλέπει τώρα. Την βγάζει την μπάλα για τον Παπαζαχαρία και για να δούμε. Όχι, τελικά ο διαιτητής λέει πέσετε, δεν υπάρχει τίποτα. Έντονες διαμαρτυρίες για σπρώξιμο, έντονες διαμαρτυρίες από, και, από την, και από την κερκίδα αλλά και από τους παίκτες μέσα. Πήγε να πάρει κεφαλιά ο Παπαζαχαρίας. Θα πέσει κάτω από τον αντίπαλο όπως φάνηκε, αλλά ο διαιτητής όμως θα πει πέσετε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει και το replay. Αντωνιάδη, Πανιτσίδης κεφαλιά και βγάζει μόνο του τον Μπαλασά. Για να τον Μπαλασά στη γυρίζει, έχετε από πίσω εκεί ο Ζορμπίδης, αν προλάβει, δεν βγήκε η μπάλα. Την πρόλαβε ο Ζορμπίδης, γυρίζει πίσω για τον Ταντάμι. Ταντάμι, σε όλα θα κάνει τη σέντρα. Στον Αντωνιάδη, Αντωνιάδη στο σουτ και μεγάλη απόκριση από τον Καραγιαννίδη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό το σουτ του Αντωνιάδη. Για να δούμε τώρα εδώ, Μπαλασά. Στασινόπουλο,
Παλασσάς θα γεμίσει μες στην περιοχή. Κεφαλιά και πολύ μεγάλη απόκρουση. Κεφαλιά από τον Τσοπανίδη, εξ επαφή σχεδόν. Ο Καραγιαννίδης όμως θα πει όχι, θα αποκρούσει πάνω στη γραμμή. Τελευταία στιγμή απεσόβησε το 2-0 αυτή την κεφαλιά του Τσοπανίδη που βρέθηκε μες στην περιοχή τώρα. Διώχνει ο Σαμαράς. Αντωνιάδης θα κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Μπαζαχαρίας η κεφαλιά στο πίσω δοκάρι και τελευταία στιγμή και πάλι ο τερματοφύλακας Καραγιαννίδης θα βγάλει άλλη μια φορά. Για να δούμε τώρα και πάλι Μπαλασάς στο κόρνερ. Η κεφαλιά μόνος έχει το γκολ. Μόνος το Χαραλαμπίδης και θα κάνει το 2-0 ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Αυτό που σας έλεγα ότι είναι σε πολύ καλή μέρα σήμερα και από τους καλύτερους παίκτες Κυριάκος Χαραλαμπίδης και 2-0 πάει να κλειδώσει το τρίποντο για την αναγέννηση επανομής, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας εκεί πήρε. Εκτελείται από τον Τζόρμπα. Το πλασέ και μεγάλη απόκρουση και θα βγει και το δοκάρι. Πλασέ και θα κάνει ο Σαμαράς, πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας ο Σαμαράς, πλασάρει ιδανικά, όμως ο Μπούκας θα πει όχι, θα αποκρούσει, η μπάλα θα βρει και το δοκάρι και έρθει ο Δούμας. Δούμας πάντα. Βγάζει εκεί το Μπαλασά που έρχεται από πίσω. Θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα αποκρουστεί από τον Μιχαηλίδη, απόκρουση ήταν, μπορεί να την πιάσει ο τερματοφύλακας. Θαλασσίδης που είναι γρήγορος. Τρεις αντιπάλους, περνάει, κόβει την μπάλα. Δίνει εξαιρετική παλιά στο Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο στο σούτ του Βασιλόπουλου και η απόκρουση από τον Αντρέα. Αταλασσίδη που θα τη γυρίσει η μπάλα. Τελευταία στιγμή ο Αντάμις είναι εκεί, καθαρίζει τη φάση και φάουλ επιθετικό. Στο 39 προς 40. Τώρα Παπαδημητρίου. Γιάννη Παπαδημητρίου βγάζει τον Αταλασσίδη. Αταλασσίδης πάντα. Αταλασσίδης κόβει την μπάλα. Πάνω όμως στον Παπαδημητρίου, πάνω στον ίδιο τον παίκτη, τον συμπαίκτη του. Το σούτ που θα γίνει πολύ καλό σούτ από το Βασιλόπουλο πάνω από τα δοκάρια. Πανιτσίδης. Κάνει κίνηση τώρα. Πολύ έξυπνα εκεί για τον Βασίλη Μπαλασσά. Μπαλασσάς, πλασάρει από πάνω και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πανασιάδης πάνω στον Οξουζογλου και μακρινή παλιά τώρα για τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου το σούτ. Και δίπλα από το κάτω δοκάρι. Έχει κλειδώσει πλέον και τέλος από το διαιτητή εδώ στην επανομή, αναγέννηση επανομής. Εναντίον μαύρης θύελλας Λυκοστόμου, τελικό αποτέλεσμα 2-0 και 3 βαθμούς για την ομάδα της αναγέννησης. Ξεκινάμε το δεξί.